Η πρώτη αναφορά που έκανε ο Υπουργός Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, στην τοποθέτησή του πριν από λίγες ημέρες στην εκδήλωση στα Ιωάννινα, ήταν πως δεν υπάρχουν προηλυμένες αποφάσεις για τον ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίσης πως δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις ή χαρτιά κάτω από το τραπέζι. Μπορεί στην ουσία να διεξάγεται ένας ανοιχτός διάλογος, αυτό όμως δεν σημαίνει πως και στην εκδήλωση της Παρασκευής, αλλά και στις συζητήσεις που εξελίσσονται, δεν υπάρχει μια σαφής πρόγευση για τις προθέσεις, τουλάχιστον για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη σημασία έτσι έχει η τοποθέτηση του αναπληρωτή Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, για τον οποίο ο Υπουργός Παιδείας μίλησε ονομαστικά, λέγοντας πως σε αυτόν ανήκει η ιδέα για τις κατατόπους συναντήσεις και τις συζητήσεις για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε δηλώσεις του, ο κ. Αλμπάνης έδειξε προς την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας στις σχέσεις ΑΕΗ και ΤΕΗ, εξειδικεύοντας στις σχέσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΗ Υπήρου, που θα περιλαμβάνουν είτε τη συνένωση είτε την απορρόφηση τμήματων των ΤΕΗ. Η παρουσία του Υπουργού ήταν μια ευκαιρία να δούμε και τις αρνητικές επιδράσεις, διότι όταν κάποιος σχεδιάζει κάτι, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και αντιδράσεις αρνητικές, οι οποίες ενδεχόμενα σε μερικά σημεία να είναι σωστές και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όλες οι απόψεις όμως έχουν καταγραφεί, αλλά οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν θετικές. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, η δικιά μου η εκτίμηση και είναι και προσωπική άποψη και την έχω συζητήσει με τον Υπουργό, είναι ότι στα ΤΕΗ υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι σε τρία επίπεδα. Τμήματα τα οποία είναι σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι σε πανεπιστημιακό επίπεδο αλλά θέλουν δουλειά και τμήματα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο αποκλίνει από μια επιστήμη καθαρή με θεωρητικό υπόβαθρο και τα οποία δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν ποτέ στο πανεπιστήμιο. Άρα ένα ΤΕΗ όπως είναι σε περιφερειακό ΤΕΗ όπως είναι το ΤΕΗ Υπήρου έχει αυτή τη διαστρωμάτωση τμήματων. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, επειδή υπάρχει κατασπατάληση πόρων, είναι να γίνει μια συζήτηση με τη διοίκηση του ΤΕΗ, ώστε τα τμήματα τα οποία μπορούν να σταθούν σε πανεπιστημιακό επίπεδο να ενσωματωθούν στο πανεπιστήμιο. Όσα τμήματα είναι κοντά και δεν ανταποκρίνονται, θα πρέπει να τους δοθεί ένα διάστημα να προσπαθήσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Όσα τμήματα όμως είναι καθαρά τεχνολογικά και είναι τεχνικά, θα μπορούσαν να παραμείνουν στο κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης. Ο κ. Αλμπάνης παρουσίασε και μια σειρά ποιοτικών διαφορών που ουσιαστικά αποδεικτύουν την αναγκαιότητα, εφόσον υπάρξει συνένωση, αυτή να γίνει με το ΤΕΗ να ενσωματώνεται στο Πανεπιστήμιο και όχι φυσικά το αντίθετο. Όλα τα τμήματα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων είναι πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα. Δηλαδή, τα τμήματα του Πανεπιστημίου, όλα τα τμήματα έχουν πάνω από 20 καθηγητές. Εκτός από την αρχιτεκτονική, η οποία είναι ένα καινούριο τμήμα και σε λίγο θα έχει 5 καθηγητές. Αλλά η αρχιτεκτονική έχει και δύο έτη, έτσι δεν έχει πλήρη ανάπτυξη σε όλα τα έτη. Υπ' αυτήν την άποψη η στελέχωση των τμήματων των πανεπιστημίων είναι διαφορετική. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει σημαντική συμμετοχή. Οι φοιτητές οι οποίοι επιτυγχάνουν στα πανεπιστημιακά τμήματα συμμετέχουν όλοι. Αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα τμήματα των περιφερειακών ΤΕΗ. Δυστυχώς υπάρχουν τμήματα ΤΕΗ τα οποία έχουν 3 ή 4 καθηγητές. Οι υπόλοιποι είναι ορομίστοι. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και το ζητούμενο είναι ότι και η συμμετοχή των φοιτητών, ειδικά σε τμήματα τα οποία είναι απομονωμένα, ένα-2 τμήματα σε μία πόλη. Εκεί δεν δημιουργείται ούτε το ακαδημαϊκό περιβάλλον, ούτε αυτό δεν βοηθάει γενικά στη λειτουργία των τμήματων και έχω την εντύπωση ότι ούτε τις ίδιες πόλεις βοηθάει από την άποψη της οικονομίας, διότι ναι, οι άνθρωποι δεν μένουν σε αυτές τις πόλεις. Αυτά είναι προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως το κόστος λειτουργίας συνεχίζει να είναι υψηλό στο ίδιο επίπεδο και γι' αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να θεραπευθεί. Απ' την άλλη πλευρά όμως, για να αφήσουμε λίγο τα πανεπιστημιακά, στην εκδήλωση αυτή έγινε σαφές από όλους ότι λείπει η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει σοβαρά, διότι υπάρχει τέτοια απέτηση από την οικονομία για την οικονομία θέσεις ή στελέχη τα οποία να έχουν τεχνική εκπαίδευση.